Η προσπάθεια επικεντρώνεται στο να εμβολιαστούν όλο και περισσότεροι πολίτες. Επισήμανε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους. Για το λόγο αυτό, υπογράμμισε την ερχόμενη Δευτέρα, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών θα ανακοινώσει την χορήγηση της τρίτης δόσης στους άνω των 60 και στους υγειονομικούς. Το εμβόλιο πρέπει να το κάνει κάποιος για να προστατευτεί ο ίδιος, τα πρόσωπα που αγαπάει και να χτιστεί το τείχος ανοσίας, τόνισε. Για ραγδαία εξάπλωση της μετάλλαξης Δέλτα έκανε λόγο ο καθηγητής λοιμοξιολογίας Νίκος Σύψας, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως έως τα Χριστούγεννα θα νοσήσουν όλα τα ανεμβολία στα παιδιά. Ο κ. Σύψας ανέφερε πως μπορεί να μην είναι γνωστό τι θα γίνει με το εμβόλιο μετά από 10 χρόνια, αλλά είναι γνωστό το τι θα γίνει αν ένα παιδί κολλεί στον ιό. Ξέρουμε ότι πλέον βγαίνουν πολλές αναφορές στη βιβλιογραφία για παιδιά που έχουν το long COVID, δηλαδή μακροχρόνιες επιπλοκές από τον κορονοϊό, όπως τεράστια κόπωση, κατάθλιψη, διαταραχές σε διάφορα όργανα, όπως πνεύμονες και καρδιά. Ο ίδιος υπογράμμισε πως οι γονείς στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να συγκρίνουν δύο κινδύνους και να πάρουν μία απόφαση. Τον κίνδυνο από το εμβόλιο που είναι απειροελάχιστος και τον κίνδυνο από την COVID. Τις τελευταίες πινελιές της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα στο Βελίδιο βάζουν στην Κουμουνδούρου. Αύριο Σάββατο αναμένεται να παρουσιάσει το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος που θα προτείνει λύσεις για την ανεργία, την ακρίβεια, την πανδημία και θα εστιάζει σε θέματα ασφάλειας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Στο επίκεντρο θα βρεθούν πέρα από τις πρόσφατες του Ταμείου Ανάκαμψης η ενίσχυση του ΕΣΥ καθώς και οι νέοι με την πρόταση για την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ να αποτελεί την αιχμή του δώρατος των εξαγγελιών. Δύο διαφορετικά κείμενα, αφενός διακήρυξη των Αθηνών για την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον και αφετέρου η πολιτική διακήρυξη της ΜΕΝΤΕ9, αναμένεται να υιοθετηθούν αύριο από τους 9 των νοτίων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διάσκεψη της Αθήνας. Η διακήρυξη που θα αφορά την κλιματική αλλαγή και τις συνέπειες της, ιδιαίτερα στο Μεσογειακό Νότο, είναι μια πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσοτάκη που έχει ως στόχο να κινητοποιήσει τις δυνάμεις των χωρών της Μεσογείου απέναντι στις νέες απειλές και να εμπλουτίσει την ατζέντα της EuroMed. Την ελληνική υπηκότητα έχει πλέον όλη η οικογένεια αντί το κούμπο, καθώς η μητέρα του Greek Freak, Veronica Nkem, και ο νεότερος αδελφός του, Emeka Alex, πολιτογραφήθηκαν Έλληνε. Η τελετή ορκομοσίας έγινε χθες το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Γιάννη αντί το κούμπο. Είστε ο πυλώνας, η κολόνα της οικογένειας. Πρέπει να νιώθετε υπερήφανοι για εσάς και για τα παιδιά σας. Η ιστορία σας είναι μια ιστορία αισιοδοξίας, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.